Σε περιοχές του Δήμου Μινά Απεδιάδος που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς βρέθηκε σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου, συνεχίζοντας την περιοδία του στην Κρήτη. Ο κύριος Παπανδρέου είδε από κοντά τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες που τον υποδέχθηκαν και ζήτησαν τη στήριξη της πολιτείας. Τα φνάρια του πατέρα σου απάνω να πατήσει. Ο υποψήφιος για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τους οικίσκους που έχουν στηθεί απέναντι από το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, συνομιλώντας με πληγέντες που τον υποδέχθηκαν με θέρμη. Τώρα κατάλαβα, και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, δεν μπορεί μόνο με την επιδότηση του καθενός ατομικά αυτό το χωριό να ξαναστηθεί, θέλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και για την περιοχή, ακριβώς για την περιοχή, ώστε να μπορεί να ξαναχτιστεί και να πάρει ξανά ζωή. Από τις εξαγγελίες η κυβέρνηση να περάσει σε άμεσες αποφάσεις και λύσεις, είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος επισήμανε ότι για την αποκατάσταση των ζημιών και την στήριξη των πολιτών απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Υπάρχουν βεβαίως εξαγγελίες, καλές εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά θέλουμε στην πράξη, αυτό ζητούν, γρήγορες αποφάσεις, επενδύσεις για να μπορεί να ξαναφτιαχτεί το χωριό. Και στήριξη οπωσδήποτε των ανθρώπων αυτή την εποχή που δεν έχουν ουσιαστικά καμία δουλειά, έχουν χάσει τις δουλειές τους, οι εταιρείες, οι μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι νομίζω τα πιο βασικά. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε τη δυνατότητα να λάβει αναλυτική ενημέρωση, καθώς συμμετείχε σε ανοιχτή εκδήλωση που έγινε, όπου το παρόν έδωσαν ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Μινώ Απεδιάδος, τοπικοί φορείς αλλά και πολίτες. Όχι μόνο να δούμε και από κοντά, αλλά και να δούμε πώς θα συμβάλλουμε με την δικιά μας πρωτοβουλία στο να επισπευθούν και να βοηθηθούν οι άνθρωποι εδώ. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Αρκαλοχώριο, ο κ. Παπανδρέου επισκέφθηκε το Θραψανό, όπου είδε τις λιώμενες αίθουσες που φιλοξενούν μαθητές. Επόμενος σταθμός του υποψήφιου για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής ήταν ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και πιο συγκεκριμένα οι περιοχές Αστρίτσι και Μελέσες. Ο Δήμαρχος της περιοχής Μανώλης Κοκοσάλης τον ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί αλλά και τις δράσεις που γίνονται για τη στήριξη των πολιτών. Ενώ ζήτησε από τον κύριο Παπανδρέου να συμβάλλει και το Κίνημα Αλλαγής στην όποια προσπάθεια επίσπευσης διαδικασιών αντιμετώπισης του πολυπαραγοντικού προβλήματος που δημιούργησε ο Αγγέλαδος.